πρόεδρο της ελληνικού πολιτισμού, τον κύριο Νικολαίδη Άγγελο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Μέρες γιορτών για τη στέγη. Είναι πλέον θεσμοθετημένες οι γιορτές Παλαιού Σταθμού και πλησιάζουν. Και πλησιάζουν. Όταν πρωτοξεκινήσαμε, είχαμε πάρει την απόφαση ότι ο χώρος που θα κάνουμε τις εκδηλώσεις θα είναι η πλατεία του Παλαιού Σταθμού, η οδός Σταθάτου ουσιαστικά, και ότι καλό θα ήταν από τη στιγμή που δεν υπήρχαν άλλες εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο να χρησιμοποιήσουμε το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο ουσιαστικά που προηγείται των γιορτών της πόλης των Ορεστίων, που φέτος φυσικά έχουν μια σημαίνουσα σημασία για την ιστορία της πόλης με τα 100 χρόνια. Και έτσι λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού μας, οργανώσαμε τις γιορτές του Παλιού Σταθμού σε λίγο διαφορετικό κλίμα από ό,τι συνήθως. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στην περιοχή της Ορεστιάδας, θα επικεντρωθούμε κυρίως στην ιστορία της πόλης και φυσικά δεν θα ξεχάσουμε το κομμάτι του Παλιού Σταθμού και ό,τι υπάρχει ή υπήρχε γύρω από αυτό. Τώρα, μας έχετε συνηθίσει να κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που τέλος πάντων μας έχουν συνηθίσει οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Έχετε διάφορα δρόμενα, διάφορα happenings που συμβαίνουν στις δράσεις της στέγης. Μου έρχεται τώρα η έκθεση εκείνη με τα Playmobil, ας πούμε, για παράδειγμα. Και γενικότερα, έτσι, διαφορετικές οι δράσεις. Είχατε και κινηματογράφο, αν θυμάμαι καλά. Θα έχουμε και φέτος κινηματογράφο. Θα έχουμε και φέτος έκθεση. Είχαμε και πέρσι. Πέρσι είχαμε την έκθεση ζωγραφικής του κυρίου Ρορόπουλου. Φέτος θα έχουμε μία διπλή έκθεση. Αποφασίσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην ταβέρνα του Φαλάκα, του Φαλάκρα, που βρισκόταν στο, ουσιαστικά στις παρυφές του σταθμού, ένα πολύ δυνατό και ιστορικό σημείο της περιοχής, το οποίο έδινε μια ζωντάνια σε όλον εκείνον το χώρο. Έχουν γίνει πάρα πολλά γλέντια, υπάρχει μια ιστορία. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε σε συνεργασία με την Μαρία την Κουντουρά να βρούμε κάτι από τα περισσευούμενα που μπορεί να υπήρχαν σε κάποια αποθήκη και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε μια έκθεση. Εκτυπώσαμε και κάποιες φωτογραφίες, εκτύπωσε η κυρία Κουντούρα, και θα υπάρχει μια γωνία η οποία θα είναι αφιερωμένη στην ταβέρνα του Φαλάκρα. Οι παλιοί θα θυμηθούν πολλές ιστορίες από εκεί, οι νεότεροι φυσικά δεν γνωρίζουν για την ύπαρξή της, γιατί πλέον δεν υπάρχει τίποτα από το συγκεκριμένο. Ποια είναι αυτή η κυρία Κουντούρα, ποιος είναι ο Φαλάκρας? Έλα τώρα, το κάνετε πολύ προσωπικό και για να μην κρυβόμαστε, είναι η σύζυγός μου και ο πατέρας της, ο πεθερός μου, ιστορικό σημείο όντως της... Πάντως δεν το έκανα γι' αυτό. Ναι, καταλαβαίνω, εννοείται. Ιστορικό να προσθέσω κι εγώ τώρα ότι όντως εκεί πέρασαν δύο γενιές τουλάχιστον ανθρώπων που μεγάλωσαν, που έζησαν ακόμα και τα πρώτα τους ερωτικά συγκριτήματα και τα ραντεβού λίγο απόμερο του σημείου. Ήταν όμως και ο σταθμός που ήταν το όλο, ακριβώς. Είναι σαν ταινία του Μεσοπολέμου. Όταν πρωτοπήγα εκεί, αυτή την αίσθηση είχα, ότι μπήκα σε μια χωροχρονική φούσκα και γύρισα πίσω, ας πούμε. Εγώ πάντως, να το χαλαρώσουμε λιγάκι, επειδή δεν γνώριζα προσωπικά το Φαλάκρα, όταν τον είδα στις φωτογραφίες, διαπίστωσα ότι ο τίτλος της ταβέρνας ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Ναι, εγώ είχα πει να βάλει και μια διαφήμιση κάποτε, ψησταριά ο Φαλάκρας, για να μην βρείτε ποτέ τρίχα στο πιάτο σας. Έτσι, έτσι. Αλλά δεν το έκανε. Λοιπόν, οπότε η μία έκθεση που θα κάνουμε θα είναι αφιερωμένη στην ταβέρνα του Φαλάκρα, σε συνεργασία με τα 100 χρόνια και την Οργανωτική Επιτροπή, έπειτα από επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Σιωπίδη. Θα εκθέσουμε στον ίδιο χώρο, σε μια άλλη γωνία, φωτογραφικό υλικό από τον Παλιό Σταθμό και την γύρω περιοχή. Θα είναι και αυτό μια πρωτότυπη ιδέα. Ήταν να την κάνουμε υπαίθρια, αλλά θεωρούμε ότι καλό θα είναι να έχει διάρκεια, οπότε θα έχουμε και τις δύο εκθέσεις τρεις ημέρες, από την Παρασκευή 16 του μήνα το απόγευμα. Γύρω στις 8 θα κάνουμε μια σεμνή τελετή έναρξης, βέβαια από εγγενείων, έναρξη της έκθεσης, και θα την κρατήσουμε μέχρι και την Κυριακή το βράδυ στις 10. Θα είναι ανοιχτή πρωί-απόγευμα, το μεσημέρι θα παίρνουμε κάποιο break, γιατί σαφώς ο εθελοντισμός μας αναγκάζει και εμάς κάποια στιγμή να ξεκουραστούμε. Οπότε και οι δύο εκθέσεις θα φιλοξενούνται στο εντευκτήριο του Συλλόγου, που είναι στην οδό Περικλέους 1,
και θα είναι προσβάσιμο δωρεάν για όλον τον κόσμο. Αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε, ότι θα είναι δωρεάν η είσοδο στις εκθέσεις. Ναι, όπως δωρεάν θα είναι και το Σάββατο η προβολή της ταινίας. Θα είναι τη ταινία το Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Να πούμε λίγο, αν επιτρέπετε, το χορηγό μας είναι το ξενοδοχείο Βιέννη, διατηρούσε κάποτε θερινό κινηματογράφο και φυσικά είναι ένα ξενοδοχείο συνδεδεμένο με την ιστορία αυτής της πόλης, με τα 100 χρόνια της, οπότε είναι κοντά στο χώρο εκεί που βρισκόμαστε, οπότε η ταινία αυτή θα ξεκινήσει στις 9.30 ώρα για να περιμένουμε λίγο να σκοτεινιάσει. Είναι επίσης δωρεάν, θα γίνει στον ίδιο χώρο. Και ελπίζουμε ότι ο καιρός θα κρατήσει, γιατί την πρώτη χρονιά όταν είχαμε κάνει την προβολή της ταινίας, δεν την κάναμε ποτέ δηλαδή, ναι. Η Ρόζα της Μύρνης, εκεί είχαμε βάλει και εξαναβολής προβολή μέσα στον Ιούλιο και δεν ξαναπραγματοποιήθηκε πάλι. Πάντως τώρα και με τη Ρόζα της Μύρνης και με το Ρεμπέτικο του Φέρι, δεν είναι πάρα πολύ με το σταθμό, δηλαδή να τραγουδήσει κάποιος το «Καίγομαι, καίγομαι», να κάνω ένα μακάβριο χιούμορ. Ναι. Γιατί ο σταθμός και όλη η φυσιογνωμία και η αρχιτεκτονική αυτών των παλιών σταθμών είναι στοιχείο πολιτισμού που δυστυχώς δεν καταφέρνουν τόσο καλά. Δηλαδή δεν ήσασταν κι εσείς, δεν καταφέρνουμε να το διασώσουμε. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει και σε έντυπα μέσα αλλά και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι ο σκοπός μας όταν πήγαμε εκεί στο χώρο είναι να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να αναδείξουμε τον χώρο, δηλαδή να τον κάνουμε προσβάσιμο για τους κατοίκους της πόλης. Ήδη καθαριστήκαν τα σκαλιά, μπαίνουν πολλά πράγματα. Δυστυχώς τα δύο χρόνια που μείναμε κλειστοί λόγω της καραντίνας και όλα αυτά που υπήρχαν, μας φέρανε πίσω στους σχεδιασμούς μας και έτσι δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα παρά να διατηρούμε αυτήν την ελπίδα ότι κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε μέσα από τις γιορτές. Και ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε, έστω και με κάποιες συνεργασίες, έχουμε κάνει κάποιες επικοινωνίες με ανθρώπους του ΟΣΕ. Ίσως λόγω ειδικές μου υποχρεώσεις που μας έχουν κρατήσει πίσω. Πού ανήκει λοιπόν, αυτό, το ΟΣΕ, τρένο ΣΕ, τώρα που έγιναν και 200 εταιρείες. Πού ανήκει ακριβώς, το ιδιοκτησιακό. Ο χώρος ανήκει στη ΓΕΟΣΕ. Παράλληλα από τις γραμμές, σε όλο το δίκτυο ανήκει εκεί. Αλλά με νοικιάσεις ή με παραχωρήσεις ή τέλος πάντων με κάποιους συμβάσεις παραχωρούνται σε ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται κάποια από τα κτίρια, σε φορείς και εμείς ως φορές θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε δεύτερη φάση για να αναλάβουμε πρώτα την κηδεμονία του χώρου, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις αρχικά καθαριότητας και από εκεί και πέρα σε συνδυασμό με τους ανθρώπους αυτούς από τον ΟΣΕ να προχωρήσουμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες ανακατασκευές, να βρούμε κάποιους χορηγούς, κάποιοι σαφώς δεν θα το φτιάξουμε εμείς όπως ήταν παλιά, αλλά έστω και κάποιες απεικονίσεις ή κάποια σημεία που μπορεί... Κάποια στοιχεία που να επαναφέρουν στις μνήμες. Τύπου θεατρικό σκηνικό να το πω κάπως, αλλά να μπορεί να βγει κάποιος μια φωτογραφία σε ένα χώρο που να θυμίζει αυτό το που προϋπήρχε. Να πούμε λίγο και για την κεντρική εκδήλωση. Ναι, γιατί να μετά πούμε μια λίγο ερώτηση. Και για την κεντρική εκδήλωση και μιλάμε και για τη ρεμπέτικη βραδιά δηλαδή. Η ρεμπέτικη βραδιά δεν είναι ακριβώς ρεμπέτικη, είναι 100 χρόνια μουσικής. Οι πρόσφυγες όταν είχαν έρθει δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι μιζέριασαν, κατασκεύασαν πολλά πράγματα σε αυτή την πόλη, τις έδωσαν ζωή και μέσα σε αυτό το κομμάτι της ζωής, σε πλατείες, σε κουτούκια, σε καφενεία, η μουσική ήταν ένα αναλύωτο κομμάτι της συνέχειας της ζωής που είχαν και στα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, με συνδυασμό παραδοσιακής μουσικής από την Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, μουσική δηλαδή της προσφυγιάς, καθώς και με παραδοσιακή μουσική της περιοχής της δικής μας που συνεχίζει στα γλέντια μέχρι σήμερα, θα υπάρχει μία μεταβατικότητα προς το ρεμπέτικο, θα υπάρχει μία συνέχεια προς το λαϊκό τραγούδι, θα προσπαθήσουμε να έχουμε στο πρόγραμμα και το έντεχνο κομμάτι. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι όλο αυτό ξεφεύγει από τα συνηθισμένα που κάνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και ίσως δεν είναι τόσο εμπορικό, δηλαδή ο κόσμος
δεν θα, ο δικός μας ο κόσμος των χορευτικών μπορεί να μην απολαμβάνει όλη αυτή την ομορφιά του, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην πόλη που νομίζω ότι θα ήθελε να δει σε ένα παραδοσιακό κλιέντη και ένα μεγάλο κομμάτι από διαφορετική μουσική, και είναι μια καλή ευκαιρία. Και νομίζω ότι και άλλοι πολιτιστικοί φορείς οι οποίοι ασχολούνται με μουσικά κομμάτια στην πόλη θα έχουν αντίστοιχες εκδηλώσεις μουσικής 100 χρόνων και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι για πρώτη χρονιά θα έχουμε είσοδο στις εκδηλώσεις μας για ενίσχυση στα οικονομικά μας. Θα υπάρχει μια είσοδο στο 10 ευρώ η οποία θα περιλαμβάνει φαγητό. Εντάξει, δεν και... είναι... θα έχει και αντίκρισμα αυτό το εισιτήριο. Άλλο πολύ τυπικό που χρησιμοποιείται. Άλλες χρονιές είχαμε το ίδιο catering, δεν είχαμε ένα τυπικό εισιτήριο. Αφήναμε στον κάθε άνθρωπο που ερχόταν στο τραπέζι. Δυστυχώς η ανταπόκριση ήταν στο 40 με 50% των καθήμενων. Και θα έχουμε φυσικά και θέσεις για τον κόσμο, γιατί η εκδήλωση είναι δημόσια. Δηλαδή κάποιος που δεν επιθυμεί να καθίσει σε τραπέζι θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις μας κανονικά και αξιοπρεπέστατα. Αλλά αυτοί που θα είναι στα τραπέζια, καλό είναι να μας βοηθήσουν όσο γίνεται περισσότερο, ούτως ώστε να καλύψουμε τα δικά μας τα έξοδα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το αντίτιμο τέλος πάντων, δεν είναι για να βγάλει χρήματα ο σύλλογος, είναι για να μπορεί να λειτουργεί και για να μπορεί, για τον κάθε σύλλογο ισχύει. Να μπορεί και να παρουσιάζει να έχει την τέτοια ανταποδοτικότητα. Είναι, ουσιαστικά ανταποδοτικό είναι. Δεν είναι τα χρήματα τέτοια που να μπορούν να τον κάνουν κάποιο σύλλογο να είναι ακριβώς και εύρωστος και οτιδήποτε και πάντα θα χρειάζονται χρήματα, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Θα ήταν υποκριτικό να μην πούμε ότι άλλοι σύλλογοι κάνουν τις εκδηλώσεις στους εμβλές σχολείων σε περιφραγμένους χώρους, έχουν ένα τραπεζάκι εκεί και πληρώνουν οι συμμετέχοντες πολύ περισσότερα χρήματα από το δεκάρικο, γιατί εμείς σε αυτό το δεκάρικο θα έχουμε και ένα λαχνό, θα πληρώσουμε μια τηλεόραση, δηλαδή ο κάθε ένας που θα έχει το κουπόνι του θα είναι αυτόματα και συμμετέχουν σε μια κλήρωση για μια τηλεόραση. Δηλαδή προσπαθούμε, επειδή γνωρίζουμε τα προβλήματα, συμμετέχουμε σε όλα τα πανηγύρια το καλοκαίρι, ξέρουμε πόσο πληρώνουμε σε όλα τα πανηγύρια το καλοκαίρι, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα βοηθήσει. Να, ένα άλλο σημείο που εγώ τουλάχιστον προσωπικά νιώθω την ανάγκη να σας πω συγχαρητήρια. Γιατί δεν είναι και πιτσιρικάδες αυτοί που συμμετέχουν, δηλαδή στα χορευτικά σας. Έχω πάει σε 4 πόσες γιορτές μέχρι τώρα έχω παρακολουθήσει. Και ήταν σε όλες και χόρεψαν σε όλες. Δηλαδή δεν αρνούνται τη συμμετοχή τους σε κανένα σύλλογο. Δεν πάει δηλαδή η ανταγωνιστική λογική, θα πάω και θα αναδείξω το σύλλογο. Υπάρχει τέτοιο ανταγωνιστικό κλίμα, εγώ νομίζω. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ ήδη από την πρώτη χρονιά μιλούσα πάντοτε για τις συνεργασίες. Έχουμε συνεργαστεί με το Λιοντάρι στην παρουσίαση της Αγίνης, στην παρουσίαση βιβλίου «Τη Ρόδινη Ζωή». Έχουμε συνεργαστεί με το Φιλοπρόοδο των Ανδριάνων Πολιτών σε μια έκθεση που έχουμε κάνει. Έχουμε, να πω λίγο, πέρα από τις γιορτές του σταθμού, έχουμε μια συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων και την Ελένη τη Φιλιππίδου την Κυριακή στις 18 του μήνα στην παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει στο χώρο του Πανεπιστημίου. Αποδεχόμαστε κάθε πρόσκληση και εφόσον υπάρχει συμμετοχή, γιατί οι άνθρωποι έχουμε κάποιες δουλειές, έτσι, για παράδειγμα τώρα τα ωραία η κεντρική εκδήλωση θα είναι στις 22 του μήνα. Θα συμμετέχουμε και εκεί. Απλά δεν μπορούν όλα τα παιδιά, γιατί κάποιοι θα εργάζονται, κάποιοι θα έχουν τις υποχρεώσεις. Είναι λογικό αυτό. Ναι, είναι λογικό ότι πάντοτε δεν έχουμε πληρότητα της ομάδας μας, αλλά όπου μας καλούν και μπορούμε, είμαστε και συμμετέχουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον τοπικό σύλλογο να βγει ωφελημένος από αυτό το πράγμα. Ωραία. Να συνοψίσουμε. Να πάμε κάπου αλλού λίγο. Πρέπει να το πούμε. Yeah. Για να προλάβουμε τυχούσες κακοπροαίρετες προσεγγίσεις. Έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι ακριβώς μια γιορτή. Για να το καθορίσουμε. Είναι και μια εκδήλωση μνήμης. Αφορά ένα προσφυγικό ελληνισμό, τον ντόπιο προσφυγικό ελληνισμό. Δηλαδή, λίγο ξύμωρο ακούγεται ντόπιος προσφυγικός. Αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ και δημιούργησαν. Μπορεί να πει κανείς ότι έχει και μια συσχέτιση σε κάποιο βαθμό με όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν.
Οπότε ως εκδήλωση μνήμης πρέπει να το αντιληφθούμε και όχι ότι μέσα στο τριήμερο πένθος πάμε σε πανηγύρια και χορεύουμε. Αυτό ήθελα και εγώ να πω πριν κλείσουμε, ότι έχει κηρυχθεί το πένθος. Το πένθος λύγει το... αυτό το τυπικό πένθος λύγει την Παρασκευή το... στις 12 η ώρα ακριβώς. Εμείς θα ξεκινήσουμε κάποιες ώρες νωρίτερα τις εκδηλώσεις μας. Σίγουρα είναι προς στιγμή των δικών μας ανθρώπων που είναι πρόσφυγες. Ο κάθε ένας από μας, είτε είναι μέλος ενός συλλόγου, είτε είναι μέλος ενός διοικητικού ενός συλλόγου, έχει τα οικογενειακά του και προσωπικά του πένθη κατά καιρούς, αλλά πολλές φορές θα έχουμε ξεπεράσει αυτά, γιατί θα πρέπει να μην σταματάμε, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που είπα πριν, ότι οι πρόσφυγες ήρθαν και δεν έμειναν μίζεροι, δημιουργήσαν σε αυτή την πόλη, χαρήκαν σε αυτή την πόλη, παντρευτήκαν σε αυτή την πόλη, χορέψαν σε αυτή την πόλη. Και αυτοί που είναι θύματα σήμερα. Ναι, και αυτοί που είναι θύματα σήμερα. Θα αναφερθούμε την ημέρα εκείνη και σε αυτό το γεγονός στη διάρκεια της ομιλίας μας. Είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο, αν και πολύ φοβάμαι ότι αυτή η ευχή δεν... Πολύ σίγουροι είμαστε ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Να πούμε ότι αυτοί που ξεκίνησαν, για να συνεχίσουν τη ζωή τους ξεκίνησαν. Γιατί... Ωραία. Τι ωραία. Τέλος πάντων, έπεσε λίγο το κλίμα. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν, να συνοψίσουμε ότι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 16, 17, 18 Ιουνίου, οι τέταρτες γιορτές Παλαιού Σταθμού από τη Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας, στο χώρο του Παλαιού Σταθμού. Να πούμε ότι θα είναι η ορχήστρα κριτικός ήχος σε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Έτσι. Θα, είναι, θα έχει το παραδοσιακό. Θα έχει, ακριβώς, θα έχει το παραδοσιακό της κομμάτι, αυτό που τους. Που τους ξέρουμε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καιρό που συνεργαζόμαστε, δηλαδή τα παιδιά όλα είναι άψογοι και θα έχουν και το λαϊκό τους, ο οποίος τους ζόρισε λιγάκι, αλλά νομίζω ότι και αυτοί θα το απολαύσουν όπως θα το απολαύσουν και όλοι όσοι παρευρεθούν. Μακάρι. Μοιάζει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον και θα είμαστε και καλά εγώ προσωπικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο έτσι ένα γενικό, στις 8 η ώρα την Παρασκευή θα γίνει αυτή η μήνυ έναρξη των εκθέσεων, τα γένεια. Στη συνέχεια στις 9.30 ώρα, 9 και 4 έχουμε, στις 9.30 ώρα θέλουμε να ξεκινάμε το γλέντι. Ελπίζουμε ότι θα κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο, γιατί άλλες χρονιές είχαμε κάποια θέματάκια. Και ότι το Σάββατο θα υπάρχει ο Ιθαρινός Κινηματογράφος, επίσης στις 9.30 ώρα, στον ίδιο χώρο. Και στα στέγη θα συμμετέχουμε και στην εκδήλωση που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο για την παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Φιλιππίδου. Άντε να πούμε, για να μην έχει τα θεματάκια, να το... εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από τη φύση μου. Δηλαδή πάλι θα αστευτώ, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο γυράσκει η γύρω περιοχή, τόσο λιγότερο ενοχλούνται από το θόρυβο, γιατί δεν ακούν καλά. Όχι, όχι, μια χαρά ακούνε. Και... Έχετε καλούς γείτονες. Τους έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές. Να πω ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια να βάλουμε και ρεύμα. Ο αντιδήμαρχος ανταποκρίθηκε θετικά. Δυστυχώς κάποιες διαδικασίες δεν θα είναι εγκαίρως το ρεύμα εκεί. Οπότε πού θα πάρουμε, παίρνουμε από τους γείτονες ακόμη και αυτό το πράγμα. Και να τους ευχαριστήσω ακόμη και γι' αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Άγγελε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και ευχόμαστε.